Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο Blue Sky και στο Μπορείς να το σώσεις. Λοιπόν, τα θέματά μας είναι γνωστά, τα ξέρετε. 2-11-18-60-001 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα δικά σας ερωτήματα και το 2-10-49-64-569 είναι το τηλέφωνο του γραφείου που μπορεί να χρησιμοποιήσετε και αυτό. Εγώ σήμερα έχω αποφασίσει να πάρετε εσείς όλο το χρόνο, να ρωτήσετε και να θέσετε τις απορίες σας. Από εκεί και μετά, ό,τι ξέρω θα απαντήσω κατευθείαν, ό,τι δεν ξέρω θα σας πάρω τηλέφωνο. Σας παίρνω όλους, αλλά σας παίρνω από το 2-10-49-64-569. Να πω ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2-10-49-64-569 που είναι του γραφείου ή μπορείτε να μπείτε στις σελίδες μας Γαβρίλος Χαλκιώτης, που εκεί έχουμε κάποιες δράσεις, μας δείχνουν κάποια βίντεο, ή στο Μπορείς να το σώσεις, που και εκεί δείχνουμε κάποια πράγματα. Ακολουθήστε τη σελίδα μας, κάντε like αν τα λέμε καλά και μπορείτε να στείλετε και κάποιο μήνυμα. Θα απαντήσω σε όλους. Απλά μπορεί να περάσει λίγο χρόνος. Θα ήθελα να ξεκινήσω από την πολύ καλή είδηση ότι, σε εισαγωγικά λόγω των καταστάσεων, ότι οι συνταξιούχοι που για κάποιο λόγο θέλουν και δεν έχουν προσφύγει να κάνουν τις διαδικασίες για τις περικοπές του 2011, ακόμα υπάρχει ο χρόνος. Άρα, όσοι για κάποιο λόγο δεν το έχετε κάνει, αποτύχει και αποσύμπτωση, έχετε ακόμα το χρόνο. Γιατί οι μνημονιακές υποχρεώσεις και οι περικοπές που γίνανε σε εσάς ήταν πάρα πολλά χρήματα. Άρα, για όσους δεν έχουν προλάβει ή κάποια χαρτιά λείπανε ή για τον οποιοδήποτε λόγο τέλος πάντων δεν έχετε κάνει διαδικασία, εγώ θα έλεγα να την κάνετε, να διεκδικήσετε, γιατί μέσα από τη διεκδίκηση πάντα κάτι καλό βγαίνει. Αυτό για τις συντάξεις, μάλλον για τα αναδρομικά των συντάξεων. Από εκεί και πέρα να πάμε στα δικά μας τα θέματα, στα θέματα με τα δάνεια. Εμείς αυτό που πρεσβεύουμε, αυτό που έχουμε πει, αυτό που κάνουμε είναι να βρούμε μια κοινή λύση μεταξύ μας, προσπαθούμε να το φέρουμε όσο μπορούμε περισσότερο υπέρ των δανειοληπτών για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί πραγματικά οι δανειολήπτες, οι περισσότερες από αυτούς, έχουν χάσει πολύ μεγάλο κομμάτι από τα εισοδήματά τους που χωρίς να έχουν την ευθύνη γι' αυτό. Δηλαδή, ένας παραδείγματος χάρη που ήταν επιχειρηματίας και έκλεισε χωρίς να έχει ακουστεί κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, πουλάει σουβλάκια, δεν ήρθε το υγειονομικό και τον έκλεισε. Η κρίση τον έκανε, που για μένα η κρίση, αν εξαιρέσουμε την υγειονομική, είναι λάθος πολιτικές επιλογές. Αυτός όμως ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την οικονομική δυνατότητα. Οι συνταξιούχοι, πολλοί δανειολήπτες είναι συνταξιούχοι. Υπολογίζουν ότι θα πάρουν 200.000 και τι παίρνουν τώρα? Τίποτα. Άρα λέει θα πάρω 1.000-1.500 ευρώ, μπορώ να πληρώνω τα 4-5 εκατοστάρικα. Τι έγινε, το αποτέλεσμα, του βγάλε 8 εκατοστάρικα, τελειώσαμε. Άνθρωποι που ήταν παντρεμένοι και που έπαιρνε ο καθένας από ένα χιλιάρικο, ένας έχασε τη δουλειά του, άλλος δουλεύει για ένα πεντακοσάρικο, δύσκολα πράγματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν νομίζω ότι φταίνε οι δανειολήπτες. Να μου πεις κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως, κάποιοι από αυτούς. Αλλά ο πυρήνας των δανειοληπτών είναι με οικονομικά προβλήματα. Και δεν μιλάω τώρα για την κρίση την υγειονομική, που για την υγειονομική κρίση, πέρα από τα 2-3 φάρμακα που υπάρχουν και 21 εμβόλια, που από ό,τι βλέπουμε όλη η Ευρώπη τώρα προσανατολίζεται στο ρώσικο, για την οικονομία δεν υπάρχει τίποτα. Για την οικονομία δεν υπάρχει ούτε φάρμακο ούτε εμβόλιο. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα. Και όπως είπαμε και την Τετάρτη που είχα εδώ και τον κύριο Λοβέρδο και τον κύριο Μελονάκη, δύο βουλευτές, φίλους εσάς, και οι δύο είπαν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Από εκεί και μετά η κυρία Λαγκάρτ είπε, ξεχάστε το. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάμε, λέει, τόσο πολύ καλά στην ανάπτυξη, που μέσα από την ανάπτυξη θα πληρώσετε τα χρέη σας. Και εδώ ο κόσμος αυτή τη στιγμή και όλη η Ευρώπη λέει τα ανάποδα. Λέει τι, κάντε διαγραφή χρέους. Όλα αυτά, αν το βάλετε στην μεγάλη εικόνα και δείτε και τα δάνεια, έχει ένα μικρό χρονικό διάστημα τώρα. Άλλο πράγμα είναι να διεκδικήσω μέσα από μια διαπραγμάτευση, μια επιστημονική προσέγγιση, με έναν δικηγόρο, με έναν σύμβουλο, με έναν οικονομολόγο, με έναν, να πάω να κάτσω σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων και να πω όχι 18 και άλλο να περιμένω από τον ουρανό να διαγραφούν τα δάνεια. Πάμε λοιπόν στην πρώτη φίλη, την κυρία Κωνσταντίνα, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να μου λέγατε, επειδή είμαι χείρα, αν θα πάρω εγώ αυτά τα αναδρομικά των 30 χρόνων και βάλε. Ναι, εννοείται. Αν ο αείμνηστος ήταν πάνω από 30 χρόνια και ένα μήνα, εσείς δικαιούστε κανονικά. Δεν μιλάμε για τα αναδρομικά των κληρονόμων του 15-16, γιατί αυτά όχι, δεν έχετε. Όχι. Μιλάω για τα 30 χρόνια. Ναι, ή 30 χρόνια. Για 35. Ωραία.
Εκεί θα πάτε βεβαίως την αναλογία που σας βγαίνει μέσα από τη σύνταξη κυρίας. Εννοείται. Αυτό θέλω να το πω. Επόμενο θα τρίμηνο, πάρουμε, κυρία Κωνσταντίνα. Το επόμενο τρίμηνο. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Θα τα πάρουμε πάντως εμείς οι κύριες. Νομίζω πως ναι. Αν κάπου δυσκολευτείτε, πάρτε με τηλέφωνο να βοηθήσω. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα. Καληνύχτα, να είστε καλά. Ο κύριος Σεραφείμ. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Γαλλικιώτη. Ορίστε. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύω γύρω στους 20-30.000 αδικημένους συνταξιούχους. Μιλάμε για τη διαδικτυακή ασφάλιση. Πριν χρόνια αρκετά είχε έρθει η Νέα Δημοκρατία και έφτιαξε έναν αντισυνταγματικό νόμο που λέει πως όσοι έχουν πάνω από ένα ασφαλιστικό ταμείο, η σύνταξή τους θα είναι γύρω στο 30-40% αναλογικά. Όλοι οι φορείς αναγνωρίσαν ότι ήταν λάθος. Γιατί ο κόσμος κάνα μεγάλο αγώνα. Όλοι οι φορείς αναγνωρίσαν. Από το 2010 και προς εδώ, ο κύριος Παπανδρέου το ρύθμισε. Ο Γιώργος. Εμάς όλους, δηλαδή, μπήκε πάλι στο σύστημα το παλιό που ή ένα ασφαλιστικό ταμείο. Έχεις δύο ή τρία, παίρνει σύνταξη κανονική με ένα πολύ μικρό ποσοστό μείον. Εμάς τους συνταξιούχους μας άφησε απ' έξω. Γιατί? Αυτό θέλω. Αγωνίζομαι να πούμε και εμείς στον νόμο του κύριου Παπανδρέου που παίρνουν όλοι οι καινούργοι που βγαίνουν από κοινωνικό ασφαλιστικό ταμείο, παίρνουν κανονική σύνταξη και εμείς παίρνουμε ψίχουλα. Να φανταστείτε, ένας δικός μου φίλος είχε 10.520 ένσημα, μισά ΙΚΑ, μισά ΤΕΒΕ, έπαιρνε ΕΚΑΣ. Τόσο μικρή συντάξη έπαιρνε. Και τώρα που κόβει το ΕΚΑΣ, παίρνει 520 ευρώ το μήνα. Έσχος. Έσχος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θέλω το διαχειριστείτε λιγάκι τώρα, κύριε Χαλκιώτη μου. Να είστε καλά. Κυρία Βασιλική, και θα απαντήσω, κύριε Σεραφείμ, αμέσως. Ορίστε, κυρία Βασιλική. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ορίστε, είστε στον αέρα του Blue Sky, παρακαλώ. Ναι, ναι. Κύριε Καλαϊκιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Στην εφορία δεν χρωστάω τίποτα. Ναι. Είναι όλα πληρωμένα. Ωραία. Τα πάντα, τα σπίτια μου, τα πάντα. Πάμε, τα πάντα. Πάμε. Είναι όλα πληρωμένα. Εμένα μου χρωστάει κάποια χρήματα. Το κράτος. Η εφορία. Η εφορία. Γιατί δεν μου τα δίνει. Γιατί το κράτος πρέπει να περιμένετε. Ενώ ανάποδα θα πρέπει να τα δώσετε κατευθείαν. Μάλιστα. Βέβαια. Το κράτος είναι αδύναμο. Είσαστε ισχυροί. Βέβαια. Βέβαια. Εσείς τώρα τι ανάγκη έχετε, τι συνταξιούχος είσαστε, τι είστε. Είμαι χείρα. Έχετε μεγάλα εισοδήματα. Πόσο παίρνετε, 5-6 εκατοστάρικα, 7, πόσο παίρνετε. 4-5 χιλιάδες παίρνω. Εντάξει τώρα, δεν θα βοηθήσετε εσείς το κράτος. Ξέρετε, κυρία Βασιλική, το έχω δείξει πάρα πολλές φορές ότι εδώ το κράτος πρώτο. Γιατί μου τα χρωστάει και δεν μου τα δίνει, εγώ δεν έχω έξοδα. Δεν θέλω να πάω στο γιατρό μου, δεν θέλω να πληρώσω το τηλέφωνό μου, το ρεύμα μου, δεν θέλω να φάω. Κάπου ακούστηκε. Ακριβώς και που ακούστηκε, απλά το λέω έτσι, ότι ναι, οι συνταξιούχοι λέει έχουν δίκιο, αλλά ρε παιδί μου, λέει, άμα τους θα δώσουμε όλα, θα εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός, είπανε. Λοιπόν εγώ τώρα, εσείς που κόψατε από τους συνταξιούχους και τους πλακώσατε στην οικονομική φάπα τόσα χρόνια, τους ρωτήσατε για το δικό τους προϋπολογισμό. Όχι, τίποτα. Και κάτι άλλο, κύριε Χαλακιώτη, μου να ρωτήσω. Είχε πάει ο Σαμαράς, επί Σαμαρά, είχε πάει και είχε ματσάρει τις οφειλές με το δημόσιο. Είχε προσπαθήσει να κάνει ότι αφού σου χρωστάω, μου χρωστάς, πάμε να βρούμε μια κοινή λύση. Αλλά... Ναι, ούτε συμβιβασμός, ούτε να τα βρούμε, ούτε τίποτα. Μου τα χρωστάει τώρα. Και είναι αρκετά. Τόσα, γιατί δέχτηκα και την κληρονομιά του άντρα μου και όλα αυτά και δεν μου τα δίνει. Εγώ τα πλήρωσα, δεν χρωστάω ούτε έρθεια, ούτε τίποτα. Έχετε δίκιο. Και κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Παρακαλώ. Ο άντρας μου δούλεψε 37 χρόνια, βαρέα και αυτηγινά. Μάλιστα. Πέθανε παραμονή πρωτοχρονιά στο 16. Θεός χωρίς του. Ναι. Δικαιούμαι εγώ κάτι? Ναι, από... ναι βεβαίως. Βεβαίως. Θα το εξηγήσω. Ναι, κυρία Βασιλική, δικαιούστε. Τα οποία είναι και αυτόματα, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Θα τα βρείτε μέσα στη σύνταξη τη κυρία. Τώρα, πότε θα τα πάρετε αυτά? Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και υγεία. Πάμε άλλη μία και να τα σχολιάσω όλα αυτά και να πάμε στα δάνεια. Πάμε στην επόμενη φίλη μας. Κυρία Βασιλική, παρακαλώ. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τα αναδρομικά. Ποια? Είμαι χείρα από το 2015. Μάλιστα. Ο άνθρωπος μου έχει δουλέψει 30 και πάνω χρόνια. Μάλιστα. Τι δικαιούμαι εγώ και βαρέως αυτή γυνά.
Δικαιούστε καταρχήν. Ωραία, θα το απαντήσω, κύριε Βασιλική. Θα το απαντήσω τώρα όλα μαζί, θα τα πω. Εντάξει, θα σας απαντήσω αμέσως. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε λίγο να πάμε στον πρώτο φιλό, να πούμε για αυτό που μας είπε. Έχει απόλυτο δίκιο για τις συντάξεις. Έχει απόλυτο δίκιο. Και στο εξωτερικό, αν έχεις δουλέψει 3 χρόνια, σου λέει για τα 3 χρόνια δικαιούσε να πάρεις 10 ευρώ. Δίκιο έχεις, φίλε, σωστά τα λες. Όμως αυτά όλα γίνανε με πολιτικές αποφάσεις. Με πολιτικές αποφάσεις πάρθηκαν αυτά τα μέτρα. Έχουν αλλάξει πόσοι νόμοι. Θυμάμαι, μου λέγε η κυρία Βορδόνη, πόσοι νόμοι έχουν αλλάξει στους συνταξιούχους και πόσοι ακόμα θα αλλάξουν. Και πόσοι ακόμα θα αλλάξουν. Δίκιο έχεις, όπως τα λες είναι, αλλά στη Βουλή αποφασίζονται κάποια πράγματα. Δυστυχώς, τα θύματα ήταν οι συνταξιούχοι. Γιατί είναι εύκολο, πολύ εύκολο, εκεί που να δώσει 10 ευρώ το κράτος, λέει να δώσω 4. Το κάθε κράτος. Γιατί από το 2011 εσείς χάνετε χρήματα και χάνετε και σοβαρά χρήματα. Και δεν είναι ότι χάνεις τα χρήματα, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που είναι, έχουν σχιαγραφήσει, έχουν ζωγραφήσει, έχουν σκεφτεί τη ζωή τους, έχουν σκεφτεί τη ζωή τους με συγκεκριμένα πράγματα τα οποία τα έχουν δουλέψει. Δεν είναι ότι δεν τα έχουν δουλέψει και περιμέναν, ήταν τα λεφτουδάκια τους, έχουν πέσει. Αλλά τα λεφτά χαθήκανε. Τα ξαφανίσαν τα λεφτά από τα ταμεία. Και ως γνωστόν, όταν τα ταμεία είναι μείον, δυστυχώς θα την πληρώσετε εσείς συνταξιούχοι. Γι' αυτό κάνουμε εδώ ένα αγώνα και λέμε, πρώτον, όλοι οι συνταξιούχοι να διεκδικήσουν τις περικοπές μέσα από ένα νόμιμο δρόμο, αυτό στον νόμο της δικαιοσύνης. Με τους δικηγόρους, με τις προσφυγές, ό,τι μπορούν να πετύχουν. Εσείς που βγήκατε και δύο που είσαστε χείρες, πρώτον, δικαιούστε να κάνετε την αγωγή για τα αναδρομικά σας, να διεκδικήσετε αυτά που έχει χάσει ο αείμνηστος, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Και δεύτερον, βεβαίως και πρέπει να πάρετε πάνω από 30 χρόνια και ένα μήνα τα αναδρομικά για τον συνταξιούχο τον αείμνηστο, τον οποίο μπορεί να είναι και παραπάνω, περίπου γύρω στους 17 μήνες, ανάλογα από ό,τι θα σας τα δώσουν, επί το ποσοστό της χειρίας όμως, έτσι. Άρα, δικαιούστε να πάρετε και τα 30 έτη συν ένα μήνα, άρα εσείς έχετε 36-37 θα τα πάρετε και ανάλογα από ό,τι θα πούν αυτά τα χρήματα, δικαιούστε και αναδρομικά 17 μηνών, 18 μηνών, ανάλογα από ό,τι θα τα βάλουν. Αυτά θα τα βρείτε μέσα στη μηνιαία σύνταξή σας. Για τον οποιοδήποτε λόγο, όταν θα αρχίσουμε και θα λέμε εδώ δίνω τα αναδρομικά, εσείς δεν τα πάρετε, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι για τα 30 χρόνια. Λογικά αυτό θα μπει μέσα στη σύνταξή σας. Αν όμως δεν δείτε αυτά τα χρήματα, πάρτε με ένα τηλέφωνο. Τώρα, εσείς πάλι έχετε δυνατότητα να διεκδικήσετε τις περικοπές από το 2011. Άρα και στις δύο περιπτώσεις οι κυρίες που βγήκανε, ναι, θα πάρουν και μπορούν και να διεκδικήσουν μέσα από τις προσφυγές από το 2011. Όχι για τα 3, δηλαδή διεκδικείτε 2. Το ένα το πάρετε από μόνοι σας, το άλλο πρέπει να κάνετε διαδικασίες. Παρακαλώ, ο κύριος Παναγιώτης. Καλησπέρα σας, κύριε Χαλκιώτη. Καλώς στον κύριο Παναγιώτη. Σας ακούω που μιλάτε για τα αναδρομικά άνω των 30 ετών. Ναι. Εγώ λοιπόν έχω μία σύνταξη από το ΡΙΚΑ, μία από το ΤΣΑΙ και μία από το Δημόσιο. Όταν λέτε κύριες, δεν ξέρετε τη μία ή και τις κύριες. Νομίζω έχετε ξαναρωτήσει, δεν τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Όχι, δεν τα έχουμε αυτά. Εντάξει, θα απαντήσω κύριε Παναγιώτη. Ευχαριστώ πολύ, θα απαντήσω. Η κυρία Μάρια, θα απαντήσω κύριε Παναγιώτη. Απλά έχει πολύ κόσμο. Μου φωνάζουν από κάτω, μου λέει βγάζει πολύ κόσμο. Θα απαντάω. Κάθε τρία νόμια θα απαντάω. Κυρία Μάρια, ορίστε. Καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω για τα αναδρομικά των κληρονόμων, τα οποία είχαν πει ότι θα δοθούν 10 Φεβρουαρίου. Ναι. Εγώ έχω καταθέσει τα χαρτιά από τις 25 Νοεμβρίου. Έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία? Βεβαίως. Θα περιμένετε λιγάκι, θα μπουν τα χρήματα. Ναι, περίπου πότε θα μπουν, γιατί είχαν πει 10 Φεβρουαρίου, 10 Μαρτίου και 12 Απριλίου. Ανάλογα την κατηγορία που είστε, πρέπει να έχει ξεκινήσει τη διαδικασία. Εντάξει. Εντάξει. Λογικά θα μπουν. Πρέπει να σιγά σιγά το κράτος θα τα βάλει τα χρήματα. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά όμως. Σιγά σιγά. Γιατί είχατε συγκεκριμένη ημερομηνία 10 Μαρτίου, γι' αυτό ρωτάω, 10 Φεβρουαρίου. 10 Φεβρουαρίου, ναι. Εντάξει. Το είπε το κράτος τώρα. Μπορεί κάπου να κόλλησε, είναι και πολύ ο κόσμος και τα λεφτά είναι λίγο δύσκολα. Σιγά σιγά θα μπουν. Εντάξει. Μάλιστα, θα τα πάρετε πάντως. Θα τα πάρετε, κυρία Μαρία, θα τα πάρετε. Μην ανησυχείτε. Τίποτα. Ο κύριος Κώστας, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε, οι τράπεζες βγάζουν αυτό το πρόγραμμα, αν θυμάμαι καλά το λέγανε γέφυρα για την επιδότηση των δόσεων. Ναι, βεβαίως. Το έχουν ξεκινήσει, γιατί το είχαν σταματήσει. Ναι, ποιο είχαν σταματήσει, τι εννοείται. Είχαν βγάλει ένα χρονικό διάστημα, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κώστα. Είχαν βγάλει ένα χρονικό διάστημα που θα μπορούσε κάποιος να κάνει την αίτηση και αφού εγκριθεί, πολλοί πελάτες
που έχουμε κάνει εμείς τις αιτήσεις που τις λέγαμε τις κάνουμε δωρεάν, τις αιτήσεις κάναμε εμείς δωρεάν για να βοηθήσουμε τον κόσμο, ξεκινάνε και μπαίνουν τα ποσοστιαία επιδοτήσεις στην δόση του δανείου. Εάν και εφόσον εσείς κύριε Κώστα τα έχετε βρει με την τράπεζα, έτσι. Ναι, το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά, δεν έχουμε πρόβλημα. Ωραία, ωραία, πρέπει να μπουν κανονικά, άμα έχει εγκριθεί. Ποιος την έκανε τη διαδικασία αυτή, εσείς? Όχι, όχι, αυτό θέλω να πω. Εγώ δεν την έχω κάνει, μπορώ να κάνω. Τελειώσαμε, όχι, όχι, τελείωσε αυτή, δεν έχετε άλλη δικαιωμό. Αυτό ρωτάω. Όχι, όχι, όχι. Θα ξαναξεκινήσει, ξέρετε κάτι. Αυτό που ξέρω εγώ και πληροφορίες που έχω είναι ότι θα ξεκινήσει το αντίστοιχο για επαγγελματικά δάνεια. Πληροφορία όμως, έτσι. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, κάτι, δεν ξέρω κάτι αν θα επαναληφθεί το ίδιο πρόγραμμα, δεν το ξέρω. Νομίζω πως όχι. Για επαγγελματικά είναι σύντομο, γνωρίζετε κάτι ή να το παρακολουθούμε? Νομίζω πως τον επόμενο μήνα θα γίνει η ανακοίνωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Η κυρία Ειρήνη, παρακαλώ. Ορίστε, κυρία Ειρήνη. Ναι, ναι. Εδώ, κυρία Ειρήνη, εδώ. Ναι, ναι. Πάμε. Σας ακούω. Την ερώτηση. Γεια σας. Καλησπέρα. Για την εκπομπή σας. Την αγάπη μου, να είστε καλά και θα ήθελα να σας ρωτήσω, εγώ είμαι συνταξιούχα νοσηλεύτρια, 72 ετών. Ναι. Και η σύνταξή μου παίρνω από το Γενικό Λογιστήριο 536 ευρώ και 134 από το σύζυγό μου, κυρίας. Ναι. Και παίρνω και το επικουρικό μου 44 και άλλα 100. Δεν έχω πάρει ποτέ τίποτα αναδρομικά και αυτά. Υπάρχει περίπτωση να πάρω εγώ αναδρομικά? Πρέπει να προσφύγω κάπου? Κοιτάξτε λίγο, θα απαντήσουμε κύριε Ειρήνη, ευχαριστούμε πολύ. Βασικό στοιχείο για τα αναδρομικά, αυτά που θα δώσουν τώρα, αναδρομικά τέλος πάντων, τα χρήματα που βγαίνουν μέσα από τον επανεπολογισμό της σύνταξης, είναι να έχετε πάνω από 30 χρόνια ή εσείς ή ο αείμνηστος. Αν ο αείμνηστος είχε πάνω από 30 χρόνια, σας αναλογούν κάτι. Αν εσείς είχατε πάνω από 30 χρόνια, πάλι σας αναλογούν κάτι. Αν από αυτά τα δύο δεν έχετε, ή εσείς ή ο σύζυγός σας, αν είχατε ο αείμνηστος, αν είχατε τις περικοπές από το 11 μέχρι το 17-18, έχετε δυνατότητα να διεκδικήσετε. Τώρα για το σύζυγο, επειδή είναι πολύ μικρό το ποσό, τι να διεκδικήσετε. Για εσάς όμως, που είναι μεγαλύτερο το ποσό, μπορείτε να διεκδικήσετε για προσφυγές. Πάρτε μου αύριο ένα τηλέφωνο να πούμε και περισσότερα. Στο 210-49-64-569. Εντάξει, το καταλάβαμε. Το ξαναλέω γιατί το λέω και γρήγορα. Εγώ τα πω και πιο αργά. Εσείς έχετε τις πιθανότητες μέσα από την προσφυγή να διεκδικήσετε, γιατί εσείς έχετε ένα ποσό να διεκδικήσετε. Τώρα μου λέτε 150 ευρώ σύνταξη κυρίας, τι να διεκδικήσετε. Αν όμως εσείς έχετε πάνω από 30 χρόνια, δικαιούστε να πάρετε μέσα από τον επανεπολογισμό της σύνταξης μια αύξηση που όσο ρημάζει στα 35-36 χρόνια φτάνει ως 8-10% της μηνιαίας σύνταξης τώρα. Δηλαδή, αν παίρνετε 1000 ευρώ, θα πάρετε περίπου, τα λέμε τώρα έτσι, περίπου κάνα 1000 ακόμα το χρόνο. Ίσα-ί όμως αυτό, έτσι. Για όσα χρόνια ζείτε και μακάρι να είναι πολλά και ωραία. Πάμε στον επόμενο φίλο. Τρέχουμε, δεν έχουμε πει τίποτα. Ο κύριος Νίκος, μεγάλη, μεγάλη αγάπη σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την αγάπη σας και για την εμπιστοσύνη σας και για τη συμμετοχή σας. Αυτή η ώρα είναι μισή ώρα. Το πάω λίγο γρήγορα για να βγουν όλοι. Παρακαλώ. Με ακούτε? Ορίστε, κύριε Νίκο. Ναι, είμαι πυροσβέστης, ναι. Συνταξιούχος. Ναι. Και έχω, μου λένε, 30 χρόνια, 6 μήνες και μία μέρα. Ναι. Αλλά εμάς δεν μας έχει βάλει έτσι, γιατί λέει, είχαμε δουλέψει 25. Ναι. Και ενώ μου λέει 30 χρόνια και 30 χρόνια έχω πάρει τη σύνταξη. Κοίτα, δεν είσαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νίκο. Δεν είσαι μόνο εσύ, κύριε Νίκο. Είναι πολλοί που δεν έχουν αυτή την υπηρεσία. Είναι ναυτική, παραδείγματος χάρη. Οι ναυτικοί για να έχουν 40 χρόνια υπηρεσία είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί μιλάμε για θαλάσσια υπηρεσία. Πολλά επαγγέλματα. Εσείς μπορείτε να διεκδικήσετε μέσα από τις προσφυγές που δεν έχει ούτε κριτήριο ούτε τίποτα. Και εκεί διεκδικείτε τα μεγάλα τα ποσά. Εγώ ένα πρόχειρο υπολογισμό που έχω κάνει, αν έπαιρνε περίπου τώρα ένα χιλιάρικο, περίπου έτσι δεν είναι δεσμευτικό, καμιά 30.000 ευρώ καθένα έχει χάσει. Περίπου έτσι, περίπου. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτά που δίνουν τώρα, καλά, δεν λέμε για το. Για το 11μηνο εκεί τώρα, εντάξει. Από το τίποτα καλό είναι το κάτι. Όμως εδώ έχουμε χάσει χρήματα. Έχει αλλάξει η ζωή σας. Έχετε λίγες μέρες ακόμα να τα διεκδικήσετε, όπως λένε οι δικηγόροι. Κυρία Γωγό, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με στο εξής. Μακάρι να μπορώ. Μακάρι να μπορώ. Ευχαριστώ. Έφυγε ο άντρας μου τη ζωή τέλος Μαΐου. Τέλος χωρίς. Είμαι η μοναδική κληρονόμος με διαθήκη, ιδιόχειρη. Ναι. Λοιπόν, κατέθεσα τα δικαιολογητικά μου και μέχρι, δεν πήρα χρήματα. Μέχρι πότε, μέχρι πότε. Τι εννοείτε. Πότε, μισό λεπτό, να πάρετε τι, τη σύνταξη χειρίας, να πάρετε όχι, τι. Όχι, όχι, τη σύνταξη την πήρα. Τα αναδρομικά των κληρονομών. Ναι. Έχετε παιδιά. Τα παιδιά μου δεν ήταν μέσα. Ωραία, να το συζητήσουμε αυτό λίγο με την κυρία Βορδόνη, γιατί είναι λίγο ιδιαίτερο που είναι δικηγόρος. Πάρτε αύριο μετά τις 11 να απαντήσουμε.
Αν τα έχετε κάνει όλα σωστά, να δούμε αυτό με τη διαθήκη. Εσείς με τη διαθήκη είσαστε στην επόμενη βέβαια φουρνιά που θα πάρετε. Στην επόμενη, αυτό θα το ρωτήσω. Αν τα έχετε κάνει όλα σωστά και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πάτε μετά εσείς. Πότε, ξέρετε. Τον επόμενο μήνα. Πρώτα ο Θεός. Οκ, εντάξει. Αλλά πάρτε και αύριο τηλέφωνο στο 210-49-64-569. Εντάξει. Και όλος ο κόσμος, δεν χρειάζεται να θέλετε μια δουλειά για να συνεργαστούμε. Οποιαδήποτε ερώτηση έχετε, οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε, ο Γαβρίλος ο Χαλκιώτης, τον μπορεί να το σώσει και το γραφείο μου, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Στέλνει να μπορώ να βοηθήσω. Εγώ εδώ δεν έρχομαι να λαϊκίζω, να φωνάζω, να κάνω. Εδώ εμείς πάμε τεχνοκρατικά, με διαδικασίες συγκεκριμένες και με τη βοήθεια της κυρίας Βορδόνη που και αυτή βάζει πλάτη, να βοηθήσουμε με σωστές, σοβαρές διαδικασίες, με κοινή λογική και σοβαρότητα. Κοινή λογική και σοβαρότητα. Και εμείς λέμε, έχουμε επιλέξει αυτόν τον δρόμο που νομίζω ότι φέρνει αποτελέσματα. Η αγάπη μου είναι μεγάλη, αλλά δεν μπορώ να σας χαϊδεύω. Δεν μπορώ να σας λέω ψέματα. Πάμε, συνεχίζουμε. Να ξαναπάρει. Λοιπόν, για τη συντάξη τα είπαμε. Όλοι όσοι παίρνετε τη σύνταξη χειρίας, αναλογεί σε κάποιον που δούλευε και το 11 μέχρι το 17 έχει χάσει χρήματα. Και αυτός μπορεί να διεκδικήσει. Καταλαβαίνετε ότι αν εσείς παίρνετε 70%, που, από το 50 που έγινε στο 70, καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος που έπαιρνε 1.500 ευρώ διεκδικείται ακόμα περισσότερα. Άρα έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε και για αυτούς τους ανθρώπους που χάσατε τους αγαπημένους σας. Ένα. Δεύτερο, αυτοί που είναι πάνω από 30 χρόνια και ένα μήνα θα διεκδικήσουν να πάρουν τη διαφορά μέσα από τον επαναπολογισμό της σύνταξης. Αλλά, το λέμε για να το καταλάβετε, αυτό όσο οριμάζει δίνει περισσότερο, μεγαλύτερο νούμερο. Άρα καταλαβαίνετε ότι όσο έχει 36-37 χρόνια, εκεί θα υπολογίζετε, θα πάρετε περίπου άλλη μία σύνταξη. Περίπου. Αυτό με τη σύνταξη, το ξαναλέω, το έχω αφήσει εκεί, κεντρικό, να το βλέπετε όλοι. Μην το αμελείτε, διότι δεν είναι για πάντα αυτό, θα τελειώσει. Πάμε, κυρία Μαρία, και να πάμε στα δάνεια, παιδιά. Κυρία Μαρία, ορίστε. Ναι, ναι. Παρακαλώ, κυρία Μαρία. Ναι, ναι, μιλάω με εσάς. Βεβαίως. Θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Ναι. Είμαι κυρία, είχα κάνει υποποίηση κληρονομιά στο συζύγου. Τα κληρονομικά τα παρέλαβαν τα παιδιά μου. Εγώ για τα 30 χρόνια δουλευμένα του συζύγου μπορώ να πάρω κάτι. Ναι, ναι, είναι από τη σύνταξη, ναι. 99% ναι. Την αποποίηση κληρονομιάς. Κυρία Μαρία, ακούστε με λίγο. 90% ναι, να το πει και το Βορδόνη το 100% αύριο. Α, εντάξει. Ωραία. 90% θα πω ναι, αλλά τη συλλαγή θα τη βάλει ο δικηγόρος, κυρία Βορδόνη. Μετά τις 10-11 πάρτε μας ένα τηλέφωνο. Ωραία. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου και το σεβασμό μου, να είστε καλά. Ο κύριος Φώτης, παρακαλώ. Μάλιστα. Ορίστε κύριε Φώτη, γειτονά, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Ακούτε, ναι. Θέλω μια κουβέντα να μου πείτε. Πήγα να πάρω πριν 3 μήνες από την τράπεζα, θα πάρω τα λεφτά τα αναδρομικά. Ναι. Ήταν 2.050. Μάλιστα. Πάνω τα πάρω και μου δίνουν 2 τάλιρα μόνο, με το διαβατή, με το βιβλιάριο. Και βλέπω τα 2 τάλιρα και γελάω ειρωνικά και φεύγω. Δεν το κατάλαβα. Και πάω στη λογίστρια και δεν μου έδωσε 2 τάλιρα. Λέω, γιατί σου έδωσε 2 τάλιρα. Πάω ξανά στην προϊσταμένη, λέω έτσι. Ρωτάει προϊσταμένη στον κύριο ταμεία. Ναι. Λέει, τα πήρες από το ταμείο, λέει, τα 2.035 ευρώ. Αν δεν πήρα τίποτα, κύριε Χαρισάκη. Μην τι γίνεται. Κύριε Φώτη. Και να πάτε μετά 15 μέρες που λέει να λέει κύκλο έχει λέει στα 2.035 ευρώ. Δηλαδή μου τα φάγανε. Κύριε Φώτη. Η τράπεζα στη Νίκαια, η τράπεζα που είναι στη Νίκαια στον Άγιο Νικόλα. Τι ηλικία. Τι γίνεται λοιπόν. Τι ηλικία έχετε κύριε. Τι ηλικία έχετε κύριε Φώτη. Και τι... με είδε στα χάλια μου γιατί είχε πεθάνει ο γιος μου πριν 3 μήνες, η γυναίκα μου. Με καταλάβατε κύριε Χαλκιώτη. Κύριε Φώτη, Χαλκιώτης λέγομαι. Τι ηλικία έχετε. Εγώ. Μάλιστα. Είμαι γύρω στα 80 ετών. Κύριε Φώτη, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Φώτη, θα μιλήσουμε και αύριο. Καλό σας. Γίνεται τίποτα. Δύσκολα πράγματα λέτε τώρα. Πώς θα αποδειχτεί αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Φώτη. Ευχαριστούμε. Κύριε Φώτη, καλό θα είναι. Θα μιλήσουμε και αύριο. Θα μιλήσω και με την κυρία Βορδόν, που είναι δικηγόρος. Καλό θα είναι
Και επειδή έχετε και την ηλικία αυτή, μην κάνετε μόνο σα τέτοιε κινήσει. Πάρτε ένα συγγενή σα μαζί. Πάρτε ένα συγγενή σα. Τώρα το υπόλοιπο πρέπει να τα αποδείξετε όλα αυτά που λέτε, κύριε Φώτη, παρόλο που δεν είμαι δικηγόρο εγώ. Δηλαδή, δεν θέλω να πω ότι λέτε ψέματα, αλλά δυστυχώ θα πρέπει να το αποδείξετε. Είναι εύκολο εσά να το αποδείξετε. Να το δούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ορίστε, παρακαλώ. Η κυρία Χριστίνα. Ναι. Καλώς τη. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Με ποιον μιλάμε? Γαβρίλος Χαλκιώτης λέγομαι. Α, μάλιστα. Παρακαλώ, ορίστε. Θα ήθελα να σας πω, για να μου πείτε κι εσείς, έχασα το σύζυγό μου. Ναι. Και τώρα το Νοέμβριο μήνα. Θεός χωρέσω, ναι. Και τι δικαιούμαι που λέτε από κάτι αναδρομικά? Καταρχήν, ευχαριστούμε πολύ την κυρία Χριστίνα. Πόσα χρόνια δούλευε, κυρία Χριστίνα, ο σύζυγός σας, ο αείμνηστος? Δούλευε αρκετά. Πόσα? Κάπου 32 είχε πει ότι δούλευε, θυμάμαι, από ό,τι είχε πει. Πόσο καιρό ήταν συνταξιούχος, πότε βγήκε στη σύνταξη? Το 14. Πόσα λεφτά έχει χάσει από τις περικοπές? Περικοπή μόνο το αυτό που δίνανε, πώς το λένε, το ξέχασα. Πόσο σύνταξη έπαιρνε, κυρία Χριστίνα? Πολύ χαμηλό συνταξιούχος ήταν. Χαμηλό συνταξιούχος. Ωραία. Εσείς δικαιούστε να πάρετε τώρα τις διαφορές από τα συν 30 χρόνια που θα τα βρείτε, ναι, μέσα στη σύνταξή σας. Και κάποια αναδρομική ισχύ που θα έχει ανάλογα από ότι θα πάρετε τη σύνταξή σας επί το ποσό αυτό. Μήπως μπορώ να επικοινωνήσω και το πρωί μαζί σας? Στη διάθεσή σας, εννοείται. Εσείς και όλος ο κόσμος, όλοι οι φίλοι, μεταξύ μας να βοηθιόμαστε. Εννοείται, χωρίς να με ρωτάτε. Θα παίρνετε τηλέφωνο, είμαι στη διάθεσή σας. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Φτάνει να είμαι εκεί και να μπορώ να απαντήσω. Εντάξει. Εντάξει. Στη διάθεσή σας, βεβαίως. Να είστε καλά, ευχαριστώ, παρακαλώ. Πολύ. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Ο κύριος Χρήστος, παρακαλώ. Ναι, ναι. Ορίστε. Κύριε Χρήστο, είστε στον, ναι, αέρα. Ναι, σας ακούω. Παρακαλώ. Ναι. Η ερώτησή σας. Η ερώτησή μου, είμαι από το 15 συνταξιούχος. Mm-hmm. Γιατρός στον ΕΦΚΑ. Μάλιστα. Και εκκρεμούν τα αναδρομικά μου μπαίνοντας στον έκτο χρόνο τώρα. Μάλιστα. Τι γίνεται αυτό το πράγμα, αν ξέρει ο κύριος Χαλκιώτης, δεν μου πει. Εγώ είμαι ο κύριος, μαζί μιλάμε. Α, μαζί. Γιατρέ, δίκιο έχεις. Δίκιο έχω, αλλά πού να το βρω? Πουθενά. Τι να πω τώρα. Προσπαθώ να κάνω επαφή με τους αρμόδιους. Μάλιστα. Με τα τηλέφωνα τα οποία εδώ και 3-4 χρόνια, γιατί αυτή η κατάσταση χρονολογείται, καταλαβαίνετε, το 2015. Μάλιστα. Και ναι, επαφή δεν υπάρχει. Τότε γιατί τα δίνουν τα τηλέφωνα? Κοιτάξτε τώρα, δεν θέλω να τους δικαιολογήσω. Εγώ είμαι ο πρώτος που τους πιέζω. Ευχαριστούμε, γιατρέ, θα απαντήσω. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, υπολειτουργεί το κράτος τώρα σε αυτές τις καταστάσεις έκτασης ανάγκης. Από εκεί και μετά, τι να πούμε τώρα. 400.000 συντάξεις είναι σε αναμονή. Φανταστείτε τώρα, επικουρικά, άδειες, εφάπαξ τώρα. Εγώ σε αυτή την περίπτωση θα πω ότι μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι. Δεν υπάρχει κάτι να κάνουμε. Πέρα από το να πιέζουμε, να φωνάζουμε, μήπως γίνει κάτι. Να δούμε τώρα με την αλλαγή του υπουργού αυτού, μήπως γίνει κάτι. Τι να πω. Αλλά και ο υπουργός αυτός είναι ξεκάθαρος. Λέει υπομονή, έτσι. Και βγάζει την πρώτη σύνταξη. Όχι για τη δική σας περίπτωση, γιατρέ, αλλά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Τουλάχιστον εγώ από εδώ κάνω έκκληση και λέω: συντάξεις χειρίας, αναπερικές συντάξεις, ευφανείς κατηγορίες, κάποιες συντάξεις που είναι 2-3 εκατοστάρικα, υπουργέ, δώστε χτες. Δώστε χτες, γιατί οι άνθρωποι θα βγουν στους δρόμους να τρώνε τα σκουπίδια. Δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Κάποιος μου είπε: γιατί υποστηρίζει μόνο τους φτωχούς? Δηλαδή, ποιον να υποστηρίξω? Τι να υποστηρίξω τώρα? Έναν που παίρνει και χαλάλι το άφησα. Πάρει 3.000 και πάρει μια προσωρινή 1.500. Τι ψιλοβγάζει? Ένας όμως που να πάρει 2-3 εκατοστά και δεν έχει πάρει τίποτα, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει να φάει. Εκεί αυτόν θα τον υποστηρίξω. Και δυστυχώς οι συντάξεις, οι οικονομικές φάπες που έχετε φάει, είναι με πολιτικές επιλογές. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να λέμε τώρα? Ψέματα να λέμε? Παρακαλώ. Τα κόμματα που έχετε ψηφίσει. Δεν βγήκε κανένας εκεί και πήγαν τον κυβερνήτη ή τον βουλευτή χωρίς τη δική σας συνένεση. Ο λαός ψήφισε. Ο λαός λοιπόν που το ψήφισε, ο λαός το τραβάει. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευθύμιος, εγώ με να ρωτήσω κάτι που θέλω. Παρακαλώ. Ναι, είμαι ασφαλισμένος από το 1982. Ναι. Σε ένα συγκεκριμένο οργανισμό. Σε ποιον? Σαλτά. Ωραία. Θέλω να μου πείτε, μετά από το 1982, στα πόσα χρόνια μπορώ να βγω στη σύνταξη εγώ? Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευθύμη, ευχαριστούμε. Θα απαντήσω.
Ο κύριος Διαμαντής, τελευταίος, για να πούμε και δύο πράγματα για τα δάνεια. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας και για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Διαμαντής, παρακαλώ. Κύριε Διαμαντή, εσείς. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι συνταξιούχος από το 12. Ναι. Με ναι. 40 χρόνια υπηρεσίας. Ναι. Τι δικαιώμαι και τι μπορώ να πάρω. Ωραία, εσείς, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εσείς σίγουρα δικαιούστε να πάρετε τώρα με τον επαναπολογισμό που θα γίνει, θα πάρετε, αφού είστε πάνω από 30 χρόνια και ένα μήνα, θα πάρετε σίγουρα την προσάυξη αυτή που θα δείτε. Προσάυξη. Μέσα από τη διαφορά του καινούριου ελέγχου τη σύνταξη, θα πάρετε μια διαφορά και κάποια αναδρομικά 17-18 μηνών, ανάλογα πότε θα πάρετε τα χρήματα. Σίγουρα εσείς που είσαστε 40 χρόνια θα πάρετε μια καλή διαφορά. Από εκεί και πέρα, μπορείτε να διεκδικήσετε τις περικοπές από το 11. Αυτό λύγει στις 15 του μηνός. Για περισσότερες πληροφορίες, αν θέλετε, να σας ενημερώσουμε στο 210-4964-569. Λοιπόν, δεν έχουμε πει τίποτα επί της ουσίας. Απλά ο κόσμος, βλέπω, είναι πολύ ταλαιπωρημένος, πολύ συναχωρημένος με τις συντάξεις. Είναι τα μόνα χρήματα που περίμενε. 2-3 πράγματα για τα δάνεια να πω. Θα βάλω τους δανειολήπτες σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Θα βάλω σε αυτούς που έχουν την αναμονή, την αγωνία, πώς να το πούμε τώρα, το άγχος μιας οριστικής δίκης. Σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς προτείνουμε να κάνουμε μια συζήτηση και μια διαπραγμάτευση, ανεξάρτητα τι κάνετε με τους δικηγόρους, αυτό είναι δικό σας θέμα, εξωδικαστικά, και να μπορέσουμε να φέρουμε μια πάρα πάρα πολύ καλή λύση. Ποια είναι αυτή η πάρα πάρα πολύ καλή λύση? Να νικήσουμε ένα μεγάλο κούρεμα και να πάμε σε μια μικρή δόση. Αυτό είναι το τίποτα. Το σημαντικό του ποιο είναι? Ότι θα μείνει όλη η ακίνητη περιουσία σε εσάς, δεν θα πειραχτούν τα μετρητά, δεν θα πειραχτεί το εφάπαξ, δεν θα πειραχτούν τα αναδρομικά, και αύριο το πρωί, αν είσαι σε μια αναμονή αναδρομικών, αυτά όλα δεν θα πειραχτούν. Θα προστατεύσουμε το σύνολο των ανθρώπων που είναι μέσα στην σύμβαση και θα τελειώσει η ιστορία τώρα. Μία πρόταση. Όσοι για κάποιο λόγο δεν με ακούσατε και δυστυχώς ήρθε μια απορριπτική για εσάς. Μάλιστα. Μην απογοητεύεστε, μην στεναχωριέστε. Πάρτε με ένα τηλέφωνο στο 210-49-64-569. Μήπως μπορέσω και το γυρίσω. Όχι νομικά. Να κάνω μια καλή διαπραγμάτευση και να φέρω ένα καλό αποτέλεσμα. Εμείς σε όλα τα δάνεια διεκδικούμε το κούρεμα. Κανένα κούρεμα δεν είναι εγγυημένο. Ούτε 1%. Από εκεί και μετά, όσοι για κάποιους λόγους έχετε κάποια δάνεια που δεν θέλατε, δεν μπορούσατε, δεν το σκεφτήκατε, 100.000, 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια και είχατε ένα άλλο έτσι οικονομικό άνοιγμα. Είμαι εδώ και εκεί να το συζητήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε και αυτά τα χρήματα να τα φέρουμε σε μια κατάσταση τέτοια που να είναι μια βιώσιμη λύση και όσο μπορούμε να μειώσουμε το υπόλοιπο. Τα ίδια ισχύουν και με τα fans. Η γνώμη δική μου είναι, θα πρέπει όλοι να πάρετε ένα τηλέφωνο στο 210-49-64-569, να δηλώσετε την υπόθεσή σας, να πείτε το πρόβλημά σας και από εκεί και πέρα θα προτείνουμε κάποια πράγματα. Για κάποιο λόγο δεν σας αρέσει η εκπομπή και δεν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο. Δικαίωμά σας. Μην πάτε μόνοι σας. Πάρτε κάποιον δίπλα σας. Πάρτε έναν σύμβουλο. Πάρτε έναν δικηγόρο. Όχι μόνοι σας. Δεν έχετε τη δυνατότητα να καταλάβετε τι μπορεί να υπογράψετε. Ό,τι και αν έχετε τελειώσει. Είναι άλλα πράγματα εδώ. Κλείνοντας, θα θέλω να πω το εξής. Εδώ στο Blue Sky δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους που θέλουν να αγοράσουν ή να πουλήσουν ένα ακίνητο να τους βοηθήσουμε με ακίνητα που δεν είναι στους πληστηριασμούς. Δεν ασχολούμαι με τους πληστηριασμούς. Δηλώστε τι θέλετε να κάνετε και είμαστε εδώ. Πολύ γρήγορα δείχνουμε το ακίνητο στον Κορυδαλό. 90 τετραγωνικά μέτρα, από 60.055 τετραγωνικά μέτρα. Είναι πλησίον της πλατείας Ελευθερίας. Είναι ένα ακίνητο που κάτω από νορμάλ συνθήκες θα πρέπει να πουλιέται 90.000 ευρώ. Αυτό σε ένα χρόνο θα κάνει 90.000 ευρώ. Νομίζω είναι μια καλή επένδυση. 4,5 εκατοστάρικα ένα ενίκιο. Δεν το συζητάμε. Είναι μια πολύ καλή απόδοση στην τράπεζα αυτό. Με αυτά τα χρήματα θα παίρνετε 5 εκατοστάρικα. Και εδώ μιλάμε 4 εκατοστάρικα το μήνα. Πάμε μέσα, παιδιά. Λοιπόν, μπείτε στη σελίδα Γαβρίλος Χαλκιώτης. Μπορείς να το σώσεις. Κάντε like, ακολουθήστε μας. Να αισθανόμαστε κι εμείς τη δική σας αγάπη. Γιατί έτσι περισσότερο μετράμε και εγώ και εσείς. Μας υπολογίζουν περισσότερο. Δεν θέλω να στεναχωριέστε. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν μπορώ να μην πω ότι όταν μια συνταξιούχος με 3 εκατοστάρικα παραπονιέται και κλαίει και είναι στο έλεος της φτώχειας, να μην την υποστηρίξω και να πω πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες να ξεπεράσουν τα προβλήματα. Εμπιστευτείτε τον Γαβρίλο Χαλκιώτη και τον μπορείς να το σώσεις. Ανεβείτε στο καράβι, θα σας περάσουμε απέναντι. Ο καπετάγιος είναι εύκολος. Φτάνει να ακούτε και να μην φοβάστε. Και να ακούτε όμως.
Να ξέρετε ότι πολλές φορές προσπαθούμε να σας προσγειώσουμε, γιατί τα ψέματα και τα αγγλικά λόγια κάποιους ανθρώπους έχουν οδηγήσει και να χάσουν τις περιουσίες τους. Μεγάλη προσοχή που αναλαμβάνετε αυτές τις υποθέσεις. Εμπειρία, εμπειρία, καλή διάθεση και σίγουρα να είναι μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ζητώ συγγνώμη για όλους που δεν έβγαλα. Σας ευχαριστώ πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς μου. Να είστε καλά. Μη στεναχωριέστε, γιατί και εσύ μπορείς να το σώσεις. Να είστε καλά. Μείνετε στο Blue Sky.